τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 766. Είναι από το βιβλίο Ιεζεκίηλ ο προφήτης και το λάμπτα γάμα 33 κεφάλαιο. Σελίδα 766, κεφάλαιο 33, κεφάλαιο λάμπτα γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Ή ανθρώπου λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς. Όταν επιφέρω την ροφέαν επί γήτηναν και ο λαός της γης λάβει άνθρωπο την να εκ μέσω αυτών και θέσω σε αυτόν φύλακα εις σε αυτούς και αυτός ειδών την ροφέαν επερχομένην επί την γην σαλπίσει εν σάλπιγγι και σημάνει εις των λαών, τότε ως της ακούσει την φωνή της σάλπιγγος και δε φυλαχθεί, εάν η ροφέα ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θελείστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε τη φωνή της σάλπιγγος και δεν εφυλάχθη. Το αίμα αυτού θελείστε επ' αυτόν. Ώστις όμως φυλαχθεί, θέλει διασώσει την ζωήν αυτού. Αλλά αν ο φύλαξη δόν την ροφέαν επερχομένη δε σαλπίσει εν τη σάλπικη και ο λαός δε φυλαχθεί, η δε ρομφέα ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομίαν αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και εσύ, ε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησαν αυτούς παρεμού. Όταν λέγω εις τον άνομον, άνομε θέλεις εξάπαντος θανατωθεί, και εσύ δε λαλήσεις, δια να αποστρέψεις τον άνομον από της οδού αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία, πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά αν εσύ αποτρέπεις τον άνομον από της οδού αυτού δια να επιστρέψει από αυτής και δεν επιστρέψει από της οδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σύ δε ηλευθέρωσα στην ψυχή σου. Αμήν. Έχει μία φανέρωση ο Θεός για το λαό Ισραήλ την εποχή εκείνη μέσα από τον προφήτη του, τον δούλο του, τον Ιζεκίλ. Και μάλιστα αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη περίοδο όπου ο Θεός επιφέρει ρομφαία, δηλαδή επιτρέπει ή φέρνει το λαό Ισραήλ, το λαό του, το λαό του Θεού, σε εμπόλεμο κατάσταση. Σε εμπόλεμο κατάσταση που οπωσδήποτε ενέχει σημαντικότατους κινδύνους. Και η αλήθεια, αδελφοί, είναι ότι ο λαός του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, το παιδί του Θεού, ο χριστιανός, που το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, πάντοτε βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Υπάρχει ο εχθρός του Θεού και ο εχθρός του ανθρώπου και ο εχθρός του παιδιού του Θεού, που καθώς είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, ενδιαφέρεται για το θάνατο του ανθρώπου και όχι για τη ζωή. Και οι εχθροί του, ο κύριος εχθρός και όχι μόνο του παιδιού του Θεού είναι ο διάβολος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο κόσμος και επιπλέον είναι και η καρδιά του ανθρώπου που ο Θεός επέτρεψε να είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη για να φανερωθεί τελικά ο άνθρωπος ότι μπορεί να δαμάζει την καρδιά του επειδή αγαπάει το Θεό. Μόνο η αγάπη στον Χριστό μπορεί να δώσει στον άνθρωπο τη δύναμη να περπατάει στο θέλημά του, γιατί είναι γραμμένο ότι ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Εμπόλεμη λοιπόν κατάσταση. Και βεβαίως οι εχθροί του ανθρώπου, του ανθρώπου του Θεού, επιτίθενται στην τριαδικότητα του ανθρώπου, επιτίθενται στις επιθυμίες της σαρκός, με δελεασμούς, με προκλήσεις και με προσκλήσεις, επιτίθενται στην ψυχή του ανθρώπου, στην καρδιά του ανθρώπου, με απειλές για να φέρουν το φόβο που γεννά θάνατο, το φόβο στην καρδιά του ανθρώπου και τέλος επιτίθεται στο πνεύμα του ανθρώπου, καθώς ο διάβολος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, που θέλει να οδηγήσει σε πλάνες, σε υπερηφάνειες και στο θάνατο. Στον καιρό του πολέμου όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι οι σοφοί άνθρωποι χρησιμοποιούν
μία μέθοδο που θα διαφυλάξει σε ασφάλεια τα παιδιά του Θεού. Και η μέθοδος αυτή είναι να θέσουν φύλακα στον εαυτό τους. Σκοπό, φρουρό. Και μάλιστα του δίνουνε και μία σάλπιγγα ώστε να μπορεί να σαλπίζει, και ακούγοντας τη σάλπιγγα να φυλάτονται και να σώζουν τη ζωή τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο στην εμπόλεμη κατάσταση να υπάρχει φύλακας και ο οποίος να είναι και αξιόπιστος. Να μην κοιμάται. Δεν είναι εύκολο να είσαι φύλακας. Είναι δύσκολο. Και πρέπει βέβαια να καταλάβουμε ότι ο φύλακας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τη ζωή μας, αλλά να καταλάβουμε σήμερα πολύ περισσότερο ότι και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη στην εκλογή του φύλακα. Ποιον βάζουμε φύλακα? Ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι οι εχθροί μας, και όταν λέω εχθροί μας δεν εννοώ σάρκα και αίμα, γιατί οι εχθροί οι δικοί μας δεν είναι σάρκα και αίμα, αλλά είναι οι κοσμοκράτορες του σκότους, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής, είναι οι αποστατημένοι άγγελοι που μισούν και ζηλεύουν και τον Θεό και τους ανθρώπους του Θεού και εν γέννη τους ανθρώπους. Άρα πολύ μεγάλη ευθύνη έχουμε στην επιλογή του φύλακα, ο οποίος θα μας ειδοποιεί, θα σαλπίζει την ώρα της, του κινδύνου, και θα προσδιορίζει όχι τον κίνδυνο που έρχεται σε εμάς μόνο, αλλά τον κίνδυνο που βρίσκεται μπροστά μας όταν και εμείς προχωράμε, όταν και εμείς πηγαίνουμε κάπου. Όσοι έχουμε περάσει από στρατό ξέρουμε ότι η σκοπιά είναι το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη υπηρεσία, και ποτέ δεν βάζουν σκοπιά ανθρώπους που δεν έχουν ικανότητες, δεν είναι ικανοί. Πιο δύσκολη υπηρεσία για τον στρατιώτη, αλλά και πιο επικίνδυνη υπηρεσία στον καιρό του πολέμου. Η επιλογή λοιπόν του φύλακα είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή όλων μας. Ποιος είναι ο φύλακας τον οποίο θα θέσουμε εις φύλαξη του εαυτού μας, που δεν θα κοιμάται, δεν θα νιστάζει, δεν θα ξεχνιέται, δεν θα εγκαταλείπει τη σκοπιά του, θα είναι πάντοτε στη θέση του και πάντοτε θα κρατάει στο χέρι του τη σάλπιγγα να σαλπίζει δυνατά τα σαλπίσματα που πρέπει. Καλούμεθα λοιπόν, πιστεύω σήμερα, και αυτό πιστεύω ότι είναι αυτό που θέλει ο Θεός, να εκλέξουμε φύλακα στη ζωή μας. Να εκλέξουμε αυτόν στον οποίον θα εμπιστευτούμε τον ύπνο μας, την ασφάλειά μας. Να εκλέξουμε φύλακα στον οποίο θα εμπιστευτούμε την οικογένειά μας, τη ζωή μας και την εκκλησία μας. Όσο και αν έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω κανέναν άνθρωπο κατάλληλο να του εμπιστευτώ την ασφάλειά μου άλλον από τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Και πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βρει άλλον στον οποίο να αναθέσει τη φύλαξη και την ασφάλεια της ζωής μας, της ψυχής μας, της σωτηρίας μας, της αιώνιας ζωής. Είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο τέλειος, και ο οποίος είναι πρόθυμος να αναλάβει τη φύλαξή μας. Είναι δε τόσο σοβαρό που πρέπει να θυμηθούμε τον Μωυσή, όταν αμάρτησε ο λαός γιατί αφέθη αχαλήνωτος ο λαός Ισραήλ από τον Ααρών, και είναι τρομερό να αφήνεις αχαλήνωτο την ψυχή σου, την καρδιά σου, την οικογένειά σου, τους αδελφούς σου, τη ζωή σου.
αλλά πρέπει να δαμάσουμε το σώμα μας και να το χαλιναγωγούμε, όχι αχαλήνωτο, μήπως εις άλλους κηρύττοντες εμείς βρεθούμε αδόκιμοι. Και όταν ο Θεός είπε θα στείλω άγγελο να προπορεύεται του λαού Ισραήλ γιατί δεν αντέχω να είμαι ανάμεσά σας, ο Μωυσής είπε δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Δεν θέλω να με οδηγεί άγγελος. Και εμείς σήμερα ομολογούμε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι δεν θέλουμε να μας οδηγεί ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος. Σεβόμεθα, τιμούμε τους αγγέλους, αγαπούμε τους αδελφούς μας, αλλά εμπιστευόμαστε μόνο τον Ιησού Χριστό. Αυτός θέλουμε να είναι ο φύλακάς μας, ο οδικός μας και αυτός θέλουμε να σαλπίζει στη ζωή μας. Και επειδή το θέλει πάρα πολύ αυτό και επειδή ο πνευματικός νόμος, ο απαράβατος και μοναδικός στη Καινή Διαθήκη αλλά και γενικά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στο Λόγο του Θεού είναι ένας, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, εμείς σήμερα κάνουμε επίσημη αίτηση. Αμήν. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν μικρή εκκλησία. Ετούμεθα Πατέρα, επισήμως, ταπεινά, στο όνομα του Χριστού, αφύλακτοι δεν θέλουμε να είμαστε, αλλά θέλουμε αυτός τον οποίον απέστειλες, αυτόν τον οποίον απέστειλες, να τον καταστήσουμε φύλακα Κύριό μας και Θεό μας. Αυτόν και μόνο Αυτόν. Και έχει σάλπιγγα. Σάλπιγγα δυνατή που είναι καλό να την ακούμε. Το λόγο Του δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να ακούμε τα σαλπίσματα αρκεί να τα εξητούμε. Σήμερα λοιπόν γνωρίζοντες ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνο στους εξητούντας Αυτόν, σήμερα εξητούμε από το Θεό. Πρώτον, φύλακας, φρουρός, σκοπός, υπεύθυνος της ασφάλειας της προσωπικής, οικογενειακής, εκκλησιαστικής, επαγγελματικής, κοινωνικής, όλη μας τη ζωής. Να είναι ο Ιησούς Χριστός από τώρα και μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Δεύτερον, ετούμεθα. Να μας δώσει να βάλει μες στην καρδιά μας ότα πεπαιδευμένων για να ακούμε καθαρά τη σάλπιγγα του Θεού και να διακρίνουμε τα είδη των σαλπισμάτων της σάλπιγγας. Σάλπισμα φύλαξης, επιφυλακής, ανάπαυσης, δοξολογίας, προσευχής, ευαγγελισμού, έργου, κάθε είδος σαλπίσματος να μας δώσει την ικανότητα να το διακρίνουμε και τρίτον ψυχή θέλουσα να εκτελούμε κατά πάντα την εντολή του μέσα από το σάλπισμα. Και καρδιά ευθεία, τέλεια και ιδιαίτερος κατά την καρδία του Θεού ώστε να πράττουμε πάντοτε και μόνο τα θελήματα του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ο χριστιανός και όχι ο χριστιανούλης. Ο άνθρωπος που είναι υπό έλεγχο, υπό φύλαξη, υπό ασφάλεια, υπό οδηγία Πνεύματος Αγίου και ιδιαίτερος υπό διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Και εμείς θέλουμε σήμερα ο Θεός να μας κάνει τέτοιους χριστιανούς. Όλους μας. Όσους σήμερα ο Χριστός έφερε και έθεσε μέσα σε αυτή την εκκλησία. Όλους μας. Μικρούς, μεγάλους, νέους, γέροντες. Όλους μας. Και όλοι λέμε αμήν. Αμήν, αμήν αδερφοί. Αμήν. Το θέλουμε. Γιατί έτσι είναι εξασφαλισμένη και η ελπίδα μας βεβαία και ασφαλής για τη σωτηρία μας. Ότι θα λάβουμε πραγματικά όχι μόνο μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων συγκοινωνεί της δόξης του Θεού στον ουρανό.
Όμως δεν τελειώνει εκεί. Μετά από αυτή την αποκάλυψη που έκαμε ο Θεός στον Ιεζεκείλ, και αφού ο Ιεζεκείλ κατάλαβε, πίστεψε, εμπιστεύθηκε, κήρυξε, τότε του λέει ο Θεός, τώρα έχω να σου πω και σένα κάτι. Ιε ανθρώπου, τώρα που κατάλαβες, τώρα που πίστεψες, τώρα που δέχτηκες, τώρα που ζήτησες και είμαι έτοιμος να σου χαρίσω, τώρα, λέγω προς εγώ σε θέτω φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Εσύ έθεσες τον Χριστό και ο Χριστός τώρα ανταποκρινόμενος και αυτός το θέλημα και στο λόγο του Θεού θέτει εσένα. Και όπως έδωσες όλη την ευθύνη της φύλαξής σου σε αυτόν, γιατί κατάλαβες πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις μέσα στην εμπόλεμη κατάσταση, ιδιαίτερα των εσχάτων ημερών που θέλουν συνείστε κακοί, τώρα πρέπει να καταλάβεις και πόσο υπεύθυνη είναι η θέση σου σαν χριστιανός μέσα σε αυτή την κοινωνία, καθώς λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσύ είσαι το φως του κόσμου. Και εσύ είσαι και το αλάτι της γης. Και καθώς ο Θεός έθεσε τον Αδάμ και την Εύα αργότερα να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισο, και τους έδωσε ευθύνη ότι ο παράδεισος δεν θα πάψει να είναι παράδεισος όσο εσείς είσαστε στο θέλημά μου. Αλλά όταν εσείς θα φύγετε από το θέλημά μου και δεν θα εργάζεστε πια το έργο το δικό μου και δεν θα φυλάτε πια με υπακοή τον αγιασμό μου, τότε και εσείς θα εξωστείτε και ο παράδεισος θα πάψει να υπάρχει. Γι' αυτό έθεσε πολύ σωστά ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα φύλακα και εργαζόμενος στον παράδεισο, και πολύ καλά ο Θεός έθεσε τον έσχατο Αδάμ τον Ιησού Χριστόν φύλακα και εργαζόμενο και κεφαλή στην εκκλησία του. Και πολύ καλά ο Ιησούς Χριστός τώρα με τη σειρά του, όπως ο Θεός τον πρώτο Αδάμ στον παράδεισο, έτσι και ο νέος Θεός, συγχώρεσε με Κύριέ μου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Λόγος του Θεού, ο Θεός ο αληθινός που είναι κεφαλή στην εκκλησία τη δική του, θέτει φύλακα, όχι ανίκανους, ικανούς κατά τη σοφία και των ανθρώπων, όχι επιπόλεους και άφρονες συνετούς, και όχι ανθρώπους που δεν έχουν σάλπιγγα και δεν γνωρίζουν να σαλπίζουν τα είδη των σαλπισμάτων, αλλά ανθρώπους προετοιμασμένους, κατηρτισμένους με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου, φύλακες σε εισαγωγικά στον προσωπικό τους παράδεισο. Και παράδεισος είναι εκεί που κατοικεί ο Θεός, εκεί που υπάρχει η παρουσία του Θεού, εκεί που υπάρχει η δόξα του Θεού. Θέτει λοιπόν, να το πούμε πιο απλά, ο Ιησούς Χριστός φύλακα πρώτον στη ζωή σου εσένα, να ακούς και να υπακούς στα λόγια του Θεού, στο σάλπισμα του Χριστού. Δεύτερον, φύλακα στην οικογένειά σου εσένα, έστω και αν η οικογένειά σου είναι όλοι πιστοί ή κανένας πιστός, αλλά είναι η προσωπική σου ζωή. Είσαι φύλακας της γυναίκας σου,
είσαι φύλακας του άντρα σου, είσαστε φύλακες των παιδιών σας και εσύ αδερφέ μικρέ είσαι φύλακας της οικογένειάς σου. Ιδιαίτερα σήμερα που με επίγνωση, όχι με επιπολαιότητα, εξητήσαμε από τον Πατέρα μας το όνομα του Χριστού τη φύλαξη να την αναλάβει ο ίδιος ο Χριστός. Και ο Χριστός μας λέει την αναλαμβάνω, αλλά μέσα από σένα. Το επαναλαμβάνω. Αναλαμβάνω τη φύλαξη του παραδείσου που σε έθεσα μέσα από σένα. Καταλαβαίνετε αδερφοί αγαπητοί τι ευθύνη μας δίνει ο Θεός για τη σωτηρία, την ευλογία, την παρουσία του Θεού στο προσωπικό μας περιβάλλον που μπορεί να είναι προσωπική μας ζωή, η οικογένειά μας, η γειτονιά μας, η δουλειά μας, η συγγένειά μας, η εκκλησία μας. Βεβαίως με πολύ χαρά αναθέτουμε τη φύλαξη της του συνόλου της ζωής μας, των δραστηριοτήτων μας στον Χριστό και βεβαίως αναλαμβάνουμε τη φύλαξή τους όχι με χαρά μόνο αλλά με φόβο Θεού Θεία του Ιησού Χριστού. Και ο φύλακας τι θα κάνει? Θα σαλπίζει. Στον άνομο θα λέει μετανόησε και επίστρεψε για να ζήσεις. Στο δίκαιο, φυλάξου και συνέχισε να περπατάς και να εξητάς την οδηγία του Χριστού στο δρόμο τον οποίο ο Θεός έχει προσδιορίσει για σένα και σε όλους μας. Πρόσεξε μην εγκαταλείψεις τη σκοπιά σου. Πρόσεξε μην εγκαταλείψεις τη σκοπιά σου. Γιατί είσαι φύλακας. Να λοιπόν τώρα ο φύλακας που αποκτά μία άλλη συνείδηση. Τώρα πια δεν κάνει ό,τι θέλει, δεν πάει όπου θέλει, αλλά εκείνο που τον ενδιαφέρει, εάν το θέλει, το θέλεις να είσαι φύλακας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η σκοπιά του. Δεν τον ενδιαφέρει πια ο ύπνος του, δεν τον ενδιαφέρει το κρεβάτι του, δεν τον ενδιαφέρει το συμφέρον του, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το συμφέρον του άλλου. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί αυτός είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός δεν είναι αυτός που κάνει μακριές προσευχές. Ο χριστιανός δεν είναι αυτός που έχει μορφή ευσεβίας. Και ευσέβεια ακόμη. Αλλά ο χριστιανός είναι αυτός που έχει επίγνωση. Εξεύρει σε ποιον επίστευσε. Και εξεύρει τι πρέπει να κάνει. Και όλα ξεκίνησαν αδερφοί όταν προσευχόμουν πριν 2-3 μέρες. Και ο Θεός μου δείξε, με έφερε να σκαρφαλώνω πάνω σε ένα όρος. Σκαρφάλω να μπορούσα. Και ανέβαινα με τα 4, αλλά ανέβαινα. Και ακούγεται η φωνή του Κυρίου. Σε έκσταση ήμουνα όταν ανέβαινα ή κοιμόμουνα. Δεν ξέρω. Αλλά ήμουνα προσευχόμενος τη νύχτα και ακούω τη φωνή του Κυρίου. Όχι έτσι όπως η αετή. Όχι έτσι, αλλιώς. Μην ανεβαίνεις σκαρφαλώνοντας, αλλά ανέβα όπως η αετή. Και εκείνη τη στιγμή έρχονται δυο σαν φτερά, με καλύπτουνε και το μόνο που μπορώ να πω, έγινα τούρμπο, συγχώρεσέ με Θεέ μου. Αλλά ήθελα να δείξω, να πω τη δύναμη, δεν το λέω για αστείο, μια δύναμη. Όχι έτσι όπως μέχρι τώρα αδερφέ, αλλά όπως η αετή. Να λοιπόν τώρα ποιος είναι ο φύλακας. Οχίδια ισχύω σου δεν είναι αδυνάμεως,
όχι με την ικανότητά μας, ούτε με την προσπάθειά μας, ούτε με τη σοφία μας, ούτε με τη σύνεσή μας, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όπως η αετή. Αλλιώς, όχι μόνο δεν μπορείς να είσαι φύλακας, αλλά χρειάζεσαι και πολύ χρόνο να σκαρφαλώσεις επάνω στο όρος, να ανέβεις στη σκοπιά σου για να βλέπεις. Η σκοπιά μας είναι πάνω στο όρος. Σύ ο φέρον αγαθάς αγγελίας, ανέβα, φώναξε. Αλλά για να ανέβεις και να φωνάξεις πρέπει να δεις. Και χρειαζόμαστε όχι μόνο τα φτερά του αετού, αλλά και τα μάτια του αετού. Και θέλω να δούμε μαζί κάτι, να πάμε στη σελίδα 511, όπου μιλάει ο Θεός για τον αητό στο βιβλίο του Ιώβ. Είναι Ιώβ κεφάλαιο 39, λάμπτα θήτα και εδάφιο 27. Κοίθε ο Θεός να μας κάνει έτσι και να δούμε πως θα μας κάνει έτσι. Στην προσταγή σου ανυψούται ο αητός. Όχι βέβαια, στην προσταγή του Θεού ανυψούται ο αητός. Και κάμνει την φωλεάν αυτού εν της υψηλής. Αυτός είναι ο αητός, αδελφοί, που με την προσταγή του Κυρίου κάνει τη φωλιά του πάνω στο ψηλό βουνό του Θεού, στο όρο, στο Άγιο. Και εκεί κατοικεί επί του βράχου, και εκεί διατρίβει επί του αποτόμου βράχου. Εκεί μένει σε άβατους τόπους που κανένας άλλος δεν μπορεί να ανέβει. Είναι προσκλητήριο σήμερα, προσκλητήριο Θεού. Και από εκεί αναζητεί την τροφή του. Και οι οφθαλμοί σκοπεύουν μακριά, βλέπει πολύ καθαρά. Και η νεοσία αυτού, αυτή που είναι στη δική του προστασία, φύλαξη και ευθύνη, πίνουν αίμα. Έχουν ζωή μέσα τους, γιατί το αίμα είναι η ζωή. Το αίμα του Χριστού μας δίνει ζωή. Και όπου είναι τα πτώματα, εκεί είναι και η αετή. Και στην Καινή Διαθήκη ακόμη λέει και όπου είναι το σώμα, εκεί είναι η αετή. Δηλαδή πού είναι η αετή? Εκεί που χρειάζεται βοήθεια. Εκεί που δεν υπάρχει ζωή, εκεί που υπάρχει θάνατος. Υπάγεται σε όλο τον κόσμο. Και ρίξατε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την κτήση. Ο πιστεύς σας και βαφτιστής σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε. Φως μέσα στον κόσμο, αλλά και αλάτι που συντηρεί, διατηρεί και νοστιμίζει. Ρίξε λοιπόν το βλέμμα σου δίπλα, δες πεθαμένους και ζωντανούς, και γνώρισε, όχι έτσι, όπως η αετή. Αμήν.